Άμεσα μέτρα ενδεχομένως και από την επόμενη εβδομάδα λαμβάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Σωκράτη Φάμελο στη σχετική ερώτηση που έγινε στη Βουλή σήμερα το μεσημέρι. Μεταξύ άλλων, ο κ. Φάμελος επανέλαβε ότι υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στη χώρα μας, τονίζοντας ότι το Υπουργείο ήδη προωθεί ένα πλαίσιο αντιμετώπισης των οικολογικών προβλημάτων, μεταξύ άλλων και το φαινόμενο για την εμφάνιση μεδουσών στον Κορωθιακό και Πατραϊκό κόλπο. Τόνισε πως από το ύψος του Σπαθόπυργου μέχρι και την Άφπαχτο, η θαλάσσια περιοχή θα ενταχθεί στη Διεθνή Συνθήκη Natura 2000, ενώ παράλληλα αναμένεται και μια σειρά τροποποιήσεων νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Σε ό,τι αφορά στο φαινόμενο με τις τσούχτρες που έχουν διώξει τους λουόμενους από τις παραλίες, ενώ έχουν επιφέρει δυσάρεστη οικονομική κατάσταση στον τουριστικό κλάδο, ο κ. Φάμελος έδωσε την είδηση ότι πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να βρεθούν στον Κορωθιακό κόλπο και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες της περιοχής, όπου η συγκέντρωση του κόσμου είναι μεγάλη, πλωτά μέσα προστασίας των λουωμένων. Τα μέσα θα φροντίζουν για την απομάκρυση των μεδουσών, αλλά και για τις πρώτες βοήθειες στους λουωμένους. Η ενέργεια αυτή θα γίνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας.